Από την πόλη Χοϊάν νοικιάσαμε μηχανάκια για να πάμε 100 χιλιόμετρα στα ενδότερα της χώρας, στο Μαϊσάν. Πράξη που θεωρήθηκε περίπου σαν απόλυτη τρέλα, κάτι σαν αυτοκτονία από Αμερικανούς τουρίστες που έμεναν στο ξενοδοχείο μας. Όλα πάντως τσίλησαν ομαλά και να είμαστε σε μια καταπράσινη κοιλάδα, ανάμεσα σε δύο πανύψηλες οροσυρές όπου βρίσκονται αρχαίοι Ινδουιστικοί ναοί, λείψανα του βασιλείου των Τσαμ, οι οποίοι είχαν αναπτύξει σπουδαίο πολιτισμό από τον 2ο έως και τον 15ο αιώνα. Το Μαϊσάν, που σημαίνει όμορφο όρος, αποτελούσε την θρησκευτική και πολιτιστική πρωτεύουσα του βασιλείου των Τσαμ και μέρος ενταφιασμού των μοναρχών του. Από το αρχικό σύμπλεγμα των 70 θρησκευτικών μνημείων διασώζονται τα ερείπια 20 εξ αυτών λόγω της φθοράς του χρόνου αλλά κυρίως λόγω των εκτεταμένων βορβαδισμών από τους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι περισσότεροι ναοί είναι αφιερωμένοι σε βασιλιάδες των Τσαμ αλλά και σε Ινδουιστικές θεότητες όπως ο Σίβα. Οι πυργοειδείς ναοί εμφανίζουν πληθώρα τεχνοτροπιών οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Το τοπίο είναι συγκλονιστικό. Η βλάστηση οργιώδης και έτσι η επίσκεψη των Μαϊσών μοιάζει με περιπέτεια και η εμπειρία είναι αλυσμόνητη. Αφήνουμε το Μαϊσόν και η καλή μας τύχη μας φέρνει σε ένα οικογενειακό ταβερνείο. Η μεγάλη παρέα των Βιετναμέζων μας υποδέχτηκε με παγωμένες μπύρες και πολύ καλό φαγητό. Σιγά σιγά το κέφι ανέβαινε, ήρθαν οι κιθάρες, άρχισαν τα τραγούδια και λίγο αργότερα γίναμε μια μεγάλη παρέα στην οποία περισσότερο μιλούσαν οι καρδιές και η διάθεση επικοινωνίας και λιγότερο η γλώσσα. Υπέροχοι άνθρωποι. Thank you.
Δυστυχώς η κάμερα μετά από χτύπημα παρέδωσε το πνεύμα της και μέχρι να την αντικαταστήσω η περιγραφή θα είναι συνοπτική και μόνο με φωτογραφίες. Βρισκόμαστε στην αυτοκρατορική Χουέ, στην μέχρι το 1945 πρωτεύουσα της χώρας. Τα μεγάλα ταφικά μνημεία, τα παλάτια και βέβαια η απαγορευμένη πόλη μαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν της. Η μεγάλη υδάτινη τάφρος 23 μέτρων πλάτους περιμετρικά των τοιχών ήταν ένα επιπλέον μέτρο προστασίας της πορφυρής πόλης που ήταν η έδρα των αυτοκρατόρων. Το εξωτερικό τείχος 10 χιλιόμετρων έφτανε τα 6 μέτρα ύψος και είχε πάχος 20. 24 προμαχώνες φρουρούσαν την πόλη και 10 πύλες έλεγχαν την πρόσβαση σε αυτήν. Ο θάνατος ήταν η ποινή σε κάθε πολίτη που έμπαινε στο παλάτι χωρίς άδεια και γι' αυτό ονομαζόταν και απαγορευμένη πόλη. Μοναδική είσοδος παλιά στο φρούριο της πόλης ήταν η μεγάλη τρίφυλλη αυτοκρατορική πύλη που ονομαζόταν και μεγάλη χρυσή πύλη. Στο εσωτερικό εργαζόταν η λειτουργία της αυλής. Ένα δεύτερο τείχος μέσα στο φρούριο περικλείει τον σχεδόν τετράγωνο χώρο του ανακτόρου. Εδώ υπήρχαν 5 διόρροφες παγόδες, το ανάκτορο της ουράνιας αρμονίας με τον λιτό θρόνο και άλλα διαμερίσματα της βασιλικής οικογένειας. Οι στέγες των παγόδων κοσμούνται με διάφορα πορσελάνινα σύμβολα τύχης, δράκους, χρυσά νομίσματα, ορχιδέες, χρυσάνθεμα και άλλα. Το παλάτι έπαθε μεγάλες ζημιές κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα με τους Γάλλους και ολοκληρώθηκαν οι καταστροφές με τους βομβαρδισμούς των Αμερικανών στον άλλο μεγάλο πόλεμο. Σήμερα ολόκληρο το συγκρότημα με τη βοήθεια της UNESCO αναστηλώνεται αργά αλλά σταθερά. Μπροστά από τον ναό Τε βρίσκονται οι 9 δυναστικές τεφροδόχοι που είναι αυτά τα μεγάλα μπρούτζινα δοχεία με ύψος σχεδόν 2 μέτρα που φέρουν αναπαραστάσεις γνωστών τοπίων, ζώων, μυθικών πλασμάτων και φυτών του Βιετνάμ συμβολίζοντας έτσι την ενότητα, την ευημερία και τη σταθερότητα της χώρας. Λίγο έξω από την πόλη, κοντά στην όχθη του ποταμού Χόγκ, είναι ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντο στη Χουέ. Είναι η παγόδα Θιέν Μου, η υψηλότερη στο Βιετνάμ με 7 ορόφους, ανεπίσημο σύμβολο της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας. Χτίστηκε το 1601.